Θα δώσουμε λίγο το λεύκομα του Δήμου, είναι η ιστορία του τόπου μας. Ένα επίσης τετράδιο μνήμης για τον προσφυγικό ελληνισμό, το ποντιακό στοιχείο, το εθνικό στοιχείο και όλους αυτούς που ήταν κάποτε οι πατέρες μας και οι παππούδες μας από τη Σμύρνη. Εδώ είναι ένας φάκελος με τα προβλήματα του Δήμου που αφορά τη σχολική στέγη, την δυσοσμία, το στρατόπεδο Γιάγκα, ναι, είναι πολλά τα θέματα, θέλω να πω το χρόνο σα και ένα προσωπικό δώρο από μένα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δήμαρχε, σα ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τον Δήμο σα, είχα την ευκαιρία να προσκυνήσω την εκκλησία σα στον Ευαγγελισμό. Ήταν λίγο πριν τι εκλογέ του 2009. Η επίσκεψη αυτή ήταν γουρλίδικη και είμαι σίγουρος ότι γουρλίδικη θα είναι και η σημερινή μου επίσκεψη εδώ στο Λίμιο, εδώ στο Κορμελίου. Και να μπορούμε μαζί στις εκλογές της 21ης Μαΐου να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, την παρέμβασή μας, μια νίκη για την Ελλάδα μας. Για να κρατήσουμε την πατρίδα μας σε αυτόν τον δρόμο προκοπής τον οποίο διαβαίνουμε αυτά τα χρόνια, όχι χωρίς δυσκολίες, όχι χωρίς προβλήματα, όχι χωρίς λάθη. Γιατί ξέρετε καλά, φίλες και φίλοι, πόσες κρίσεις κληθήκαμε να διαχειριστούμε αυτή τη τετραετία που μας πέρασε. Από την προσφυγική κρίση στον Εύρο, το προκλητικό μας γείτονα, μια πανδημία, τεριακή κρίση, μια κρίση ακρίβειας, φυσικές καταστροφές. Διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις κρίσεις με επάρκεια, αλλά ταυτόχρονα κρατήσαμε το τιμόνι του σκάφου της πατρίδας σταθερό. Και η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή. Είναι μια καλύτερη χώρα από την Ελλάδα του 2019. Και ήθελα σήμερα, Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, να βρεθώ μαζί σας εδώ στο Δήμο σας, όπως είπε, στο δεύτερο πολυπληθέστερο Δήμο όλης της Βόρειας Ελλάδος, για να συζητήσουμε από κοινού και να σας μιλήσω εν συντομία για τα σχέδιά μας για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όπως γνωρίζετε, έχω επιλέξει να είμαι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές.